E quindi adesso quello che capendo il premio che stiamo rimanendo. Se non aspetti se casa europea, apre con te e con te, non riesci a sapere a fare. Πρώτο, γιατί είναι κακοποί. Δεύτερο, όταν λέμε ότι δίνουμε λύση για τα φέρετα, σημαίνει και αν μη γεννηθεί άλλη γενιά φέρετο, σημαίνει ότι δίνεις λύση για όλα τα φέρετα, για όλους τους Έλληνες, αλλά δίνεις λύση, κύριε Σταϊκούρα, γιατί. Γιατί συγκεκριμένοι κύριοι, εδώ και δύο χρόνια που πράγμα προβλήματα, τους λένε ότι το θέμα του αφέρετου, αν δεν το γνωρίσει, δεν μπορεί να το λύσει γιατί. Για τις περιοχές αυτές εδώ πέρα που υπάρχουν, υπάρχουν τα εξαρτηρέτη. Σήμερα καλούν τους πολίτες να πάνε να δηλώσουν τα αφαίρετα και να πληρώσουν. Το εξαρτηρέτου όμως έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που ζητάνε τρελά χρήματα σε ένα επόμενο 250 τραγωδικά να πληρώσει 20 τρέματα. Επειδή δεν καταλαβαίνουν οι υπουργοί, οι βουλευτές, που είναι γενικοί γιατί είναι καινούργοι, ενώ οι μηχανικοί γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο. Είναι μεγάλο, είναι κατάλληλη συμφορά να λες έναν άνθρωπο. Δήλωσε το για το σώσεις και όταν πει στο σχέδιο για εισφορά σε χρήμα θέλει σε 250 πραγματικά οικόπεδο 35.000 ευρώ. Ενώ αν δεν είναι εξαρτηρέτου θέλει 800 ευρώ. Πρώτο. Δεύτερο. Σήμερα που λένε για τακτοποίηση αφαιρέτων, ο λόγος του Τρίτσι το δήλωνες, επειδή δεν το νομιμοποιείς, το δήλωνες και απαλλάσσεις από τις περιπέτειες του παράνομου χτίσματος και όταν πει στο σχέδιο έχεις συνέπειες, σήμερα ζητάει από τον πολίτη να πληρώσει ένα τίμημα όσο χωρίς το διαμέρισμα. Ξέρουμε πολύ καλά σήμερα που αν ήταν σωστό το τίμημα το οποίο ζητάνε από το 1,5 εκατομμύριο που είναι αυθαίρετα σήμερα στην Ελλάδα, το 1 εκατομμύριο και θα ήταν σήμερα και θα το είχαμε δηλώσει. Δεν το έχουμε δηλώσει πάνω από 15.000 πολίτες, γιατί τα χρήματα που ζητάνε είναι παράλογα και οι συνθήκες είναι παράλογα. Δηλαδή δεν λέει ότι πληρώνεις αν απαλλάσσεις από αυτό το πράγμα. Γιατί, αν κύριε Σταϊκούρη, αφήστε με, μία εκκρεμότητα, κάποιους που δεν τους καλύπτετε, θα γεννηθεί κι άλλη γενιά φέτο, γιατί αυτοί που θα μείνουν, που δεν θα καλυπτούν, θα έχουν συνέπειες. Και επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει πολλές φορές, λένε πολλοί δεν πληρώνουν. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι ο νόμος αυτός αλλάζει. Οποιαδήποτε μεταβίβαση γίνεται μετά, οποιαδήποτε κληρονομιά γίνεται, αν δεν έχει υπογραφή του μηχανικού, δεν μπορεί να μεταβιβάσει. Αυτό σημαίνει ότι αν πιάνω κάτι πάθει, το παιδί σου δεν θα το χρεωτήσει γιατί. Γιατί αν υπάρχει αυθαίρετο, θα είναι κατασκευτικό και το. Είναι ξεκάθαρο ο λόγο. Θα παρακαλούσε πάρα πολύ, επειδή είναι πολύ μεγάλο θέμα, να κάνουμε πριν μιλάω και τον κύριο Στολάκη, να το πάρετε σοβαρά το θέμα, να κάνετε πριν τι εκλογέ. Πώ σκεφτόσαστε, να δώσετε λύση, γιατί δεν μπορεί να του οδηγεί με τον τρόπο που φέρανε,